Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τα έδειξε εδώ και θέλω να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι και από ό,τι καταλαβαίνω και από τον τίτλο του είναι ένα κάπως ενημερωτικό vlog γενικώς για την προηγούμενη εβδομάδα την οποία πέρασε. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν εξελιχθεί. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με το Twitch. Έχουμε φτάσει κάποια milestone αυτή τη στιγμή, είμαστε στους 57 followers, περάσαμε τους 50 και φτάσαμε στους 57 ουσιαστικά και έχουμε φτάσει στις 1007 προβολές. Yay! Έχουμε... Θα πάμε μέρη. Anyway, πρώτο νέο αυτό. Δεύτερο νέο. For Honor. Όπως με ρώτησε και ο τρελός μαφιόζος σε ένα comment στο Battlegrounds βίντεο που έκανα το πρόσφατο, θα βάλω ένα link για αυτό στο description, είπε, πού πήγε το For Honor, κουμπάρε? Θα σου απαντήσω εδώ πέρα, λοιπόν, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ ενεργός viewer γενικώς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το player based For Honor από το launch του έχει πέσει κάτω το 50%, ωραία. Και έχουν μείνει μέσα στο game αυτοί που ξέρουν να παίζουν τόσο καλά, μα τόσο καλά, που απλά άμα πας να παίξεις εσύ, εγώ δηλαδή ας πούμε, θα με βάλει συνέχεια με άτομα τα οποία ξέρουν ατελείωτα combos, ξέρουν πώς να κρύψουν τα attack, ξέρουν ένα σωρό πράγματα και από τη στιγμή που εγώ δεν είμαι κάποιος εντελώς pro, ξενερώνω και απλά κάνω Alt F4 Rage Quit και το κλείνω. Αυτό είναι κακό γιατί απλά δεν μπορεί να μπει καινούριος παίχτης στο παιχνίδι χωρίς να γίνει matchmaking με κάποιον ο οποίος είναι pro και είναι λίγο μαλακία. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν παίζω και πάρα πολύ γιατί προσπαθώ να έχω λίγο mix στο κανάλι, έχω σκουριάσει λίγο, ας πούμε, έτσι, ναι. Όσον αφορά τα campaign, το campaign θα το κάνω οπωσδήποτε. Θέλω οπωσδήποτε να κάνω ένα βίντεο την εβδομάδα από το campaign για να το τελειώσω κάποια στιγμή. Και όπως έχω πει, θα είναι ταυτοχρόνως και το Champion Spotlight για το συγκεκριμένο χαρακτήρα, αν τον παίξουμε. Αν κάποιο χαρακτήρα δεν τον παίξουμε στο campaign, θα το κάνω ξεχωριστά ένα Champion Spotlight. Τώρα θα δείξει. Δεύτερον, αυτό λοιπόν το φορώνω. Τρίτον, Dark Souls. Βγήκε το τελευταίο DLC και χθες στις 28 του μηνός έκανα το μεγαλύτερο stream που έχω κάνει μέχρι τώρα στις 8 ώρες και 50 κάτι λεπτά, το οποίο είναι ρεκόρ για μένα, ας πούμε, μέχρι τώρα, και τελειώσαμε όλο το DLC σε αυτή την ώρα. Μπορώ να πω πάρα πολύ ευχαριστημένος από το DLC, πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά όπως είπα το τελείωσα. Και είναι το τελευταίο content Dark Souls το οποίο έχει ανακοινωθεί ότι θα βγει. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην ξαναβγεί κάτι Dark Souls. Τώρα, όσον αφορά τη σειρά Dark Souls στο κανάλι του Dark Souls ελληνικά, αυτό που θα κάνω θα είναι προφανώς να αφήσω link κάτω στο description για το stream, άμα θέλετε να το δείτε. Αλλά θα κάνω και ένα ανάλογο βίντεο, όχι ένα, θα κάνω αρκετά ανάλογα βίντεο για το ελληνικό κανάλι ουσιαστικά. Το stream είναι στα αγγλικά γιατί μαζεύτηκε αρκετός κόσμος ξένοι έτσι κι αλλιώς και μιλάγαμε λιγάκι. Έτσι, ναι, θα κάνω μερικά βιντεάκια, απλά θα είναι η μη speedrun γιατί το ένιωσα το game, το ένιωσα το DLC, είδα κάποια πράγματα, βρήκα τα περισσότερα μυστικά αν όχι όλα και το έλειωσα γενικώς, όπως είπα, σχεδόν 9 ώρες στο stream, έτσι, ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο, δεν νομίζω να έχουμε. Συγγνώμη που αντί για gaming video ανέβασα ένα vlog σήμερα, αλλά ειδικά για τις εξελίξεις στο Twitch, πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το πω, γιατί φτάσαμε ένα milestone το οποίο είχα σετάρει και έτσι, ναι, το επόμενο milestone που θα βάλουμε θα είναι στα 75. Στους 75 followers και στα 1250 views ή βασικά 1500 θα το βάλω, έτσι, ναι. Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο, αν το απολαύσετε αφήστε ένα comment από κάτω. Κλασικά comment σημαία σας κάνω φίλους στο κανάλι για εσάς που το ξέρετε, για εσάς που δεν το ξέρετε. Ουσιαστικά το comment που θα μου αρέσει περισσότερο θα το κάνω φίλους στο κανάλι ή αυτό που έχει τα περισσότερα upvotes, anyway. Και ναι, θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη φορά. Γιατί πετάνε όλα αυτά, γιατί, bye!